ένας χρόνος πέρασε, όντως, και μπορώ να πω ότι ήταν ο χρόνος με τον οποίο μάθαμε τα κατατόπια της περιφέρειας, μάθαμε τι θα πει περιφέρεια, πώς διοικείται, έχοντας ταυτόχρονα να αντιπαλέψουμε με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που καμιά άλλη περιφέρεια της Ελλάδος δεν το αντιμετωπίζει, είναι το μεταναστευτικό. Και από τους πρώτους μήνες που αναλάβαμε ήταν σε όξυνση. Να σκεφτεί κανείς ότι οι μετανάστες εισήρχονται σε μεγάλους αριθμούς καθημερινά και πέραν αυτού είχαμε τους τελευταίους μήνες και τον κοροναϊό. Άρα όλα αυτά μας έκαναν περισσότερο πεπειραμένους, μας έκαναν πιο δυνατούς και με τη συνεργασία που αναγγείλαμε με την παράταξη του κ. Χριστόφα, πιστεύουμε ότι οι επόμενοι χρόνοι θα είναι ακόμη πιο δυνατοί και ακόμη πιο ισχυροί θα είμαστε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας στο επόμενο διάστημα? Πέραν της επιλύσεως του μεταναστευτικού που παραμένει ένας διαρκής στόχος μας και των μεγάλων προβλημάτων από τον κορονοϊό, το κυρίαρχο θέμα με το οποίο και κατήλθαμε είναι η κατασκευή έργων. Θα δείτε τα επόμενα χρόνια να γίνει πιο εντατική η προσπάθειά μας στην κατασκευή έργων. Θα αρχίσει στους προσεχείς μήνες η βελτίωση της οδού από τα Λουτρά προς τη Μυτιλίνη, η βελτίωση της οδού από το Ενευριακή στο Πέραμα και τα δύο μεγάλα έργα που θα είναι μέσω του ΕΣΠΑ. Είναι ο κόμβος στη ΔΕΗ με την ΕΠΟΜ εκεί που υπάρχει διασταύρωση επικίνδυνη και ακόμη και ο δρόμος από την Αγία Παρασκευή έως την Πέτρα. Συνεργασία Μουτζούρη Χριστόφα, πότε θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις? Την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση στο εσωτερικό της παρατάξεώς μας. Υπάρχει ένα θέμα με τον πολύ εξαιρετικό συνεργάτη μας, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χατζηχρωμίνο, αλλά και αυτό θα εξευρεθεί λύση. Πέραν αυτό δεν υπήρξε καμιά άλλη αντίδραση.